Μεγάλες είναι οι προκλήσεις που καλύτερα αντιμετωπίσει ο νέος πρόεδρος του Αφγανιστάν. Πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο τεχνοκράτης Ασραφ Γκανί, έχει ένα προφίλ που χαρακτηρίζεται πιο σύγχρονο από αυτό του προκατόχου του Χαμίτ Καρζάι και δίνει μεγάλο βάρος στην αξία και στην ευθύνη. Θα μοιραστεί την εξουσία με τον αντίπαλό του στις εκλογές, Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ. Και οι δύο άνδρες έχουν φιλοδυτική στάση και θέτουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Όμως δεν έχουν ακόμα καταφέρει να σχηματίσουν κυβέρνηση. Η πολιτική ρευστότητα των τελευταίων μηνών έχει παραλύσει την οικονομία, σε μια εποχή που το Αφγανιστάν πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να προσελκύσει κεφάλαια που απεγνωσμένα χρειάζεται. Ο προϋπολογισμός του Αφγανιστάν ανέρχεται σε 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα 2/3 να βασίζονται στη διεθνή βοήθεια. Επιπλέον, με βάση στοιχεία για το πρώτο δεκάμηνο του 2014, τα έσοδα από τη φορολογία έχουν μειωθεί κατά 24%. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι η αντιμετώπιση των Ταλιμπάν. Παρά τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια για το 2014, στρατός και αστυνομία διαμαρτύρονται για έλλειψη πόρων στην προσπάθεια καταπολέμησης των Ταλιμπάν, οι επιθέσεις των οποίων έχουν ενταθεί από το 2001. Τα θύματα είναι χιλιάδες. Μόνο το 2014 έχουν σκοτωθεί 4.600 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, αύξηση 6% σε σχέση με το 2013. Στο τέλος του έτους, το ΝΑΤΟ θα αποσύρει τον μεγαλύτερο όγκο των στρατευμάτων του. Οι 12.500 στρατιώτες που θα παραμείνουν θα επικεντρωθούν στην εκπαίδευση και την υποστήριξη των αφγανικών δυνάμεων, όπως εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γιενς Στόλτερμπεργκ. Διαθέτουν μια δύναμη από 350.000 στρατιώτες και αστυνομικούς. Είναι εκπαιδευμένοι και έχουν λάβει αρκετό εξοπλισμό. Και εμείς θα παραμείνουμε εδώ με την αποστολή αποφασιστικής υποστήριξης. Η Ουάσιγκτον έχει προαναγγείλει πως τα αμερικανικά στρατεύματα θα συμμετέχουν παράλληλα και σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις.